Είναι ακριβώς 30 χρόνια πριν, όταν το Δημοτικό Συμβούλιο του Αγίου Κορδάου, τη δεκαετία του 80, 85, 86, αποφάσισε και τότε και πήρε μια, βέβαια, πάνω του ένα ζήτημα το οποίο καθόρισε πολύ στην πορεία της πόλης στα τραστικά δρόμενα, όταν αποφάσισε να ζητήσει από το πρακτορείο 1830 και όλα τα συναφή να πείμα του πόλη. Ήταν μια απόφαση πολιτική, ήταν μια απόφαση ουσιαστικά που καθόρισε τον τρόπο λειτουργίας της πόλης, αναζητώντας ουσιαστικά τη διαδικασία του ποιοτικού τουρισμού, κάτι που ουσιαστικά οδήγησε και στον τρόπο που οργανώθηκε, αν θέλετε, εν πολλής η διαμόρφωση της πόλης, αλλά και ο τρόπος λειτουργίας των τουριστικών μας επιχειρήσεων, αναζητώντας ποιοτικά χαρακτηριστικά. Βέβαια, από το 80 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πάρα πολλά, αφού τα καλά και πολυτελή καταστήματα του Αγίου Νικολάου στο κέντρο και στο λιμάνι πλέον αποτελούν παρελθόν, διότι έχουν αλλάξει οι οικονομικές συνθήκες. Όμως, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, χωρίς να θέλω να πω κάτι σε βάρος, αν θέλετε, προηγούμενων αρχών, το ζήτημα της διαχείρισης του δημόσιου χώρου έμεινε ουσιαστικά χωρίς ένα συγκεκριμένο, ένα συνολικό μπούσουλο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ενιαίο κριτήριο διαχείρισης χώρου και να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, αν θέλετε, και αισθητικά και ποιοτικά. Και πολύ και οικονομικά, διότι όταν μια περιοχή πηγαίνει καλά και οι επιχειρηματίες της πηγαίνουν καλά. Παρόλο λοιπόν που γνωρίζουμε ότι αυτό που βάζουμε στο τραπέζι δεν είναι εύκολο. Εσύ το είδαμε και την προηγούμενη φορά. Όμως νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι έχει έρθει η ώρα ότι κάτι πρέπει να γίνει στην πόλη, κάτι πρέπει να αλλάξει. Νομίζω ότι με το τελευταίο γεγονός που έγινε στην Λίμνη καταλάβαμε ότι, και καταλάβατε, γιατί εμείς είμαστε σίγουροι αυτό, έχει δυνατότητες για να ξαναπείσει στο παιχνίδι, απλά χρειάζονται, αν θέλετε, αμοιβές, θυσίες, παραχωρήσεις, ένα σχέδιο δράσης το οποίο όσο, αν θέλετε, πιο κοντά στην ενιαία άποψη είναι, όσο, αν θέλετε, δεν υπάρχουν αντιπαραθέσεις, τόσο πιο εύκολα, τόσο πιο γρήγορα και τόσο πιο ουσιαστικά θα λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν, όπως γνωρίζετε, δεν είναι καιρό, και έχουμε βάλει στο τραπέζι τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξει η αισθητική του χώρου που διαχειριζόμαστε. Θα πρέπει να ξεχάσουμε την λογική ότι ο Δήμος φτιάχνει πλατείες και δρόμους για τις δικές τους και τις αναδανικές τους επιχειρηματίες. Ουσιαστικά είναι χώροι, ουσιαστικά είναι χώροι που θέλουν και εκείνα την πλούση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι με ακούτε. Ουσιαστικά είναι χώροι οι οποίοι διαμορφώνονται για κοινή χρήση και δεν έχουν καμιά ουσιαστική διαφορά από το κατάστρωμα του δρόμου το οποίο χρησιμοποιείται από τα αυτοκίνητα. Απλά έχει διαφορετική χρήση για την κίνηση των πεζών. Επειδή βέβαια είμαστε μεσογειακό κράτος, είμαστε παραλιακό κράτος, είναι λογικό και σωστό ένα μέρος από αυτούς τους χώρους να αποδίδεται σε εσάς ως επιχειρηματίες για να λειτουργήσει όπως λειτουργούν οι χώροι περί της Μεσογείου. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα στον τρόπο με τον οποίο έχει γίνει η διαχείριση του χώρου και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα νομικής φύσης. Μην ξεχνάτε ότι τις ίδιες νομικές ζητήματα έχουμε στο ΣΥΣΥ, έχουμε στο Μόχλος, όπου παρεσυνέβησαν οι εισαγγελείς. Μια αντίστοιχη κουβέντα σαν αυτή που κάνουμε τώρα θα κάνουμε την Πέμπτη το πρωί στο ΣΥΣΥ με τους επιχειρηματίες, παρουσιάζοντας τους και εκεί μετά από καταρχήν συμφωνία τους μια πρόταση αντίστοιχης λογικής και τρόπου λειτουργίας στις παραλιακές ζώνες. Καθώς επίσης και ότι με βάση τον νέο οικοδομικό κανονισμό,
προβλέπονται σαφώς οι κατασκευές που μπορούν να γίνουν σε ένα δημόσιο χώρο. Καλός ή κακός, κακός κατά την άποψή μου, θέτε, μέχρι πριν δύο χρόνια μηχανικός της πράξης ήμουν και ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορείτε κατά μόνας να φτιάξετε μια πέργολα στηριγμένη σε τέσσερα στηρίγματα. Η μόνη δυνατότητα, η νόμιμη που υπάρχει, είναι τέντα στηριγμένη στην πρόσωψη του καταστήματός σας. Τίποτα άλλο. Δυνατότητα έχουμε μόνο εάν γίνει ένα σχέδιο συνολικής διαχείρισης του χώρου, όπου προβλέπονται τέτοιες κατασκευές και υλοποιείται, εάν δεν αποφασίσει ο Δήμος να τις υλοποιήσει από μόνος του όλες, να τις υλοποιείται κατά περίπτωση μπροστά στην ιδιοκτησία σας, εάν έτσι αποφασιστεί. Υπάρχει ζήτημα με τους ανεμοφράκτες. Ο ΝΟΚ προβλέπει μέγιστο ύψος 1,60. Και εμείς τα έχουμε στα 3. Έχουμε θερμοκήπια. Αν λοιπόν συμβεί μια καταγγελία που αργά ή γρήγορα θα συμβεί, το αποφεύγαμε στο ΣΥΣΥ, έγινε. Θα πρέπει να ξυλώσουμε όλο. Υπάρχουν ζητήματα με το καθεστώς το νομικό των χώρων του Αιγιαλού ή του δημόσιου κτήματος που διαχειριζόμαστε. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά ζητήματα που σε εποχή κρίσης που η φτώχεια φέρνει την κρίνια, είναι εύκολο ο ένας να καρφώσει τον άλλο ή επειδή ο Χαριτάκης θέλει να καρφώσει τον Ζερκό, έστω και αν ο Χαριτάκης είναι στο καλό χωριό, λέει εμένα υπέρβολα του Ζερκού που είναι στο λιμάνι Κανοντή, είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας να παρέμβει και να προχωρήσει. Είναι τα δύο ονόματα που είμαστε κουμπάρι, δεν είναι κουμπάρι, αλλά θα παρεξηγηθούμε από τα πείτε. Έχουμε λοιπόν ζητήματα τα οποία πρέπει με έναν τρόπο και κατά το δυνατόν ομοιόμορφα, όχι ελληνικά, κατά το δυνατόν ομοιόμορφα να λυθούν σε όλο το δίκτυο. Έχουν βέβαια πλεονέκτημα. Να μην γίνει ο δρόμος πάνω τελείως, ούτε εγώ τον θέλω πλέον γιατί αυτό δεν έχει καμία αξία. Να μην χαλάσει το μαγαζί του συνάδελφου, αλλά μην μου αχυρώσει το δικό μου. Όταν με απομακρύνει και μου κάνει ένα λαχανόσυπο μπροστά στο έσπο, και το λέω λαχανόσυπο έτσι πολύ απλά, δεν είναι τίποτα τα να τα λάγει, και με απομακρύνει εκεί στην πρόσωψή μου και με φέρνει στον τύπο 20 μέτρα από το κύμα, το μαγαζί το δικό μου αχυρώνεται, κύριε Ζερβέ, αχυρώνεται. Και εγώ ζω από εκεί, δεν έχω ξενοδοχεία. Γιατί δεν παίρνετε την άλλη βάση, γιατί δεν λέγατε στην κοπέλα, θα πάρει μια βάση, πόσα μέτρα έχουμε την παραγία τώρα, 3,5 μέτρα απομακρυσμένη. Όλα τα μαγαζιά να απομακρυνθούν 5 μέτρα. Να αφήσετε 5 μέτρα δρόμο αυτό το αλλά όλα τα μαγαζιά. Να κάνετε όχι είναι. Γιατί τώρα έτσι κλείνουν. Και στην προσδινή μεριά, να μου πει μακάρι, ξέρει κάτι. Εσύ επειδή οικιάζει πολύ χώρο, τα πρώτα τα τελευταία 5 μέτρα έχει πιάσει το λαχανότυπο, μη βάλει του πρέπει. Άστο το τσεχέπα το να βλέπουν. Μη βάλει τα λαϊνά. Άστο το πράσινο να δουλέψει ένα μήνα το χρόνο. Εγώ τώρα έτσι κλείνω. Άρα αυτό το συζητάτε. Πιο παραπάνω καρέκλε χωρί το πρέπει. Το συζητάμε δηλαδή. Πιο παραπάνω πρέπει. Συζητάω ότι το μαγαζί αξιοποιεί. Αυτό που μου λες τώρα είναι ότι αυτό το δω. Αυτό το χώρο όλο πάει λίγο πιο μπροστά, σωστά. Να πάω στο ίδιο, να μην είναι σε. Απάντησε το πώς θα είναι μια ιστορία. Να μην είναι αυτό που είναι το άσχο μου. Αυτό που ζητάς μάλλον είναι αυτό εδώ να πάει πιο μπροστά. Αυτό που ζητάω είναι όση απόσταση έχει από τη θάλασσα το συνάδελφό μου, έχω και εγώ. Σωστά. Αντιλητό, όχι αντιλητό. Γιατί δημιουργεί αυτό το ανταγωνισμό. Αντιλητό. Εγώ δηλαδή θα πάω το κατάλογο μου στο. Και ο δρόμο πίσω νομίζω, θα πω την γνώμη μου, θα πω και τα βιβλία. Ο δρόμο πίσω δεν χρειάζεται πλέον. Από τη στιγμή που είναι τυφλό και δεν ξέρει δεν θα περάσει κανεί. Από όταν έχει δρόμο μπροστά, γιατί δεν βλέπω και κάνω ότι ένα μαγαζί καταστρέφεται τελείω εκεί μπροστά στο μια καρδιά, έτσι μπροστά στο μαγαζί, καθώ πήγε τελείω από την πλευρά. Δεν υπάρχουν ενιαία χαρακτηριστικά, αν θέλετε, σε όλη τη μεριά εδώ, σε όλη τη μεριά. Η απόλυτη ισότητα είναι απόλυτη ανισότητα. Όπως και η απόλυτη ανισότητα δεν στέκει. Εφόσον εδώ είναι πιο στενό και εδώ είναι πιο χαρδί, λογικό είναι ότι εδώ θα πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Θα το δούμε. Θέλαμε όμως να υπάρχει μια συνολική, ξεκάθαρη πρόταση για να δούμε πώς ξεκινάνε. Δεν το κάνουμε για διαπραγματευτικό αυτό. Γιατί όλα θα πρέπει να τα πούμε. Θέλω να είμαστε ειλικρινεί. Θέλαμε όμως να έχουμε μια πλήρη εικόνα, όπως το είδατε, πώς θα είναι η κατάσταση ιδανικά. Επειδή ακριβώς αντιλαμβανόμαστε αυτά που λέτε. Γι' αυτό είπα και στον κύριο Μαγκαλιά. Αυτό που ζητάτε ουσιαστικά είναι αυτό. Περιορισμό του λαχανόκι. Όχι περιορισμό. Εγώ ζητάω να είσαι εσύ. Εντάξει, εντάξει. Να βάλουμε δέντρα. Να βάλουμε δέντρα. Όχι, όχι. Να το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Ζητάτε ακόμα κάποιο χώρο. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε. Θα το δούμε.
Εκεί μπροστά λοιπόν όντως θέλει κάτι. Ανεξάρτητα από αυτό, εγώ δεν είδα καν το προσοκαθίσμα. Έχει, δεν θα έχεις. Όχι, τίποτα. Ναι, αλλά στο φωτεραλιστικό δεν είναι όλα αποτυπωμένα. Προφανώς και θα έχεις. Γιατί λέω, σήμερα σου χρειάζονται καθίσματα εδώ, εξάλλου όπως βλέπεις. Όχι, όχι, θα υπάρχει στο σχέδιο. Μην αγγίσει. Αυτή είναι η καταρχή πρόταση. Όταν θα ψηφιστεί, ό,τι θα ψηφιστεί, τότε θα υπάρχουν όλα. Πρέπει να έχει διαχειριστεί αλλιώς και όχι επειδή πάμε για το κοντάκι μας να κόψουν το κεφάλι μας. Θα μπορούσαν να διαχειριστούν κάπου, να τους πάμε κάπου, να διαχειρίζονται αυτούς. Τους πούμε μας όλοι οι καταστροφείς ήταν. Όπως έπρεπε να διαχειριστούν τα εκατομμύρια που αφήναν τόσα χρόνια αυτή εδώ. Ο τουρισμός, κύριε Δήμαρχε, είναι επαφή με το λόγο. Δεν είναι ούτε χαρτιά, ούτε πανεπιστήμια, ούτε γραμμούλες, ούτε νουμεράκια, ούτε να κάθομαι στον υπολογιστή μου. Ο τουρισμός είναι αυτό που έχουμε καθημερινά χρόνια τώρα. Εγώ τουλάχιστον που ασχολούμαι από το 84 του Παλιαράκη, η δύναμη μας ήταν οι επαναλαμβανόμενοι και ήταν η επαφή που είχαμε με αυτούς τους ανθρώπους και οι σχέσεις που είχαμε με τους τουρίστες και γυρίζαν και ξαναεπιστρέφαν και γίνονταν επαναλαμβανόμενοι. Δεν ήταν μόνο νούμερα πώς θα φτιάξουν τους δρόμους και πώς θα περάσουν και πώς θα τα λειτουργήσουν. Να ξέρετε ότι οι έξι περιοχές που μας δείξατε εδώ πέρα, οι περισσότερες από τις έξι έχουν πάρει αξία λόγω των επιχειρηματιών και όχι λόγω κινήσεων της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Δεν λέω για τη δικιά σας, λέω για όλους. Δείτε το κάθε ένα επιχειρηματία ξεχωριστά τι εκατομμύρια έχει δώσει για να φτιάξει το μαγαζί του. Τι λεφτά έχει δώσει ο καθένας, τι ψυχή, τι χρόνια, τι τα πάντα για να φτιάξει το μαγαζί του, να επιβιώσει, να μπορεί να τα απεξέλθει σε όλη την κρίση που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια, να μπορεί να τα απεξέλθει σε κάθε τράπεζα και κάθε εισπρακτική που παίρνει κάθε βράδυ τηλέφωνο και λέει: σας παίρνω το δημιουργικό γραφείο που πάρε 2,5 πρόθυμο σε 725 ευρώ ή 325 ή 228. Έχει δώσει λοιπόν ο κάθε ένας μας από εδώ πέρα χρήματα για να φτιάξει την περιοχή, το μαγαζί του να τα απεξέλθει. Όταν χρόνια υπήρχε διαρκεία που έρχονται ακριβώ μέσα τότε στο λιμενικό ταμείο, ράβε έλεγε ο ένας, ξύλωνε έλεγε ο άλλος. Πάρε κουκιέ στην παραλία έλεγε ο ένας, τραβήξου πίσω έλεγε ο άλλος. Φτιάξτε εξέδρες έλεγε ο ένας, ξυλώστε τις εξέδρες έλεγε ο άλλος. Ή τι πράγμα συμβαίνει τώρα. Είμαστε χρόνια που δεν ξέραμε τι μας γινόταν, γιατί ήταν ο ένας πρόεδρος και ο άλλος πρόεδρος και τα χαβάζανε μεταξύ τους. Και εμείς βρισκόμαστε στη μέση. Το έλεγα από τότε σε όποτε μπορούσα να μιλήσω κάπου. Οι φωτογραφίες που μας δείξατε πριν μου θυμίζουν διαφήμιση και των αδυνατίσματος. Μου δείχνει πρώτα μία σκοτεινή φωτογραφία με μια γυναίκα έτσι. Και η επόμενη φωτογραφία είναι μια γυναίκα με φως πίσω. Είναι έτσι. Αυτό που πέτρε φωτογραφίε πριν μπορεί να το δει και μόλι σα η κοπελιά συγγνώμη που ξεχνάω να είσαι. Αν τι δει είναι η σκοτεινή, η ρεαλιστική και η φωτεινή πλευρά με φώτα, με ουρανό. Δεν λέω ότι είναι άσχημο. Θα πω μετά τι σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Επειδή πονώ τον τόπο, επειδή εδώ γεννήθηκα και εγώ και οι προγόνοι μου και πριν πήρα τα παιδιά μου να μεγαλώσουν εδώ, πονώ και αυτόν τον τόπο και θέλω οτιδήποτε γίνει να λάβουμε αυτούς τους ανθρώπους που σας κοιτάνε όλοι έτσι, τι θα πει η Δεσποινή Σύριδα, τι θα αποφασίσει ο εκάστοτε δήμαρχος, τι θα πει έτσι και σας κοιτάμε έτσι, τι θα πείτε για το μαγαζί μας την επόμενη χρονιά, πόσα μέτρα θα τα ανοιχτώ, τι θα πρωτοκάνω, ποιος θα πρωτοκάτσει. Ποιος θα έτσι. Δεν είναι μόνο ψυχρά νούμερα. Δείτε τον κόσμο. Σκεφτείτε την αγωνία του. Πρέπει να πάρει οποιαδήποτε απόφαση. Παγκοσμίως, μέσω της Google που δείξατε πριν, της κατόπιση βάση στο λιμάνι και όλα αυτά, παγκοσμίως, να ξέρετε ότι θα είμαστε το νούμερο ένα, το οποίο θα τραβήξει όλες τις καρέκλες από την παραλία να τις ανεβάσει πίσω. Ξεκίνησα να ταξιδεύω πριν 26 περίπου χρόνια. Δυστυχώς το καλοκαίρι δεν μπορούσε να ήταν δουλειά μου τέτοια και πήγαινα μόνο Φεβρουάριο διακοπές. Και πήγαινα να έχω γυρίσει τη γη δύο φορές. Φέτος αξιώθηκα, γιατί ξεφόρτωσα νύχτα και μπόρεσα και έφυγα την πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη, δηλαδή κατά καλότερο, και πήγα σε δύο νησιά που κι εγώ σαν χωρίτος από την Κρήτη ήθελα να πάω. Στην Μύκονο και στη Σαντορίνη λοιπόν. Βάλτε Google να δείτε πού είναι οι καρέκλες τους. Είναι κρεμασμένες στο κρεμό στη Σαντορίνη, στο κρεμό είναι κρεμασμένες τα 2-4 πόδια της καρέκλας.
και τα τέσσερα πόδια της Μηκόνου είναι μέσα στη θάλασσα. Όχι έξω δύο και δύο, είναι μέσα στη θάλασσα. Εγώ δεν λέω να κάνουμε τα ίδια. Λέω απλά πάρτε μας υπόψη. Πάρτε μας υπόψη τις εικόνες μας και τις εμπειρίες μας τόσα χρόνια. Δεν λέω να μου φέρει το 183, έλεγα κάτι για διαχείριση. Δεν λέω να μου δώσει παγό μέσα στο νερό. Λέω να μ' ακούσεις τις εμπειρίες. Όμως σας λέω ότι θα είμαστε μοναδικοί στον κόσμο, αλλά τραβηχτούμε όλοι πίσω και φτιάξουμε μία εικόνα που μου θυμίζει κόκκινη πλατεία. Όλα τραβηχτούμε πίσω και όλα θα περπατάς. Και στη λίμνη μέσα. Έχουν εδώ πρέπει να περπατήσουν από το Μαϊμούνι και μετά. Λέω τώρα έτσι, δεν περνώ. Να πω σύντομα εγώ, επειδή έζησα τον Άρη. Έτσι θέλει το Μαϊμούνι. Και τα παγόνια που ανοίγαν έτσι όταν το ακούσαν. Λοιπόν, έτσι έχει. Μέσω Google τα βλέπεις όλα αυτά. Τι άλλο δεν σας. Στη χέρια του Λεβαϊκού και τα σώμα έχω δουλέψει. Όταν ξεκίνησε αυτή τη διαβούλευση ο Δήμος, ο Δήμαρχος, επειδή είμαστε χρόνια φίλοι και επειδή συζητάμε πολύ που πάρω στο μήνυμα, του είπα ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με ορισμένα στοιχεία. Το πρώτο θα είναι ότι καμιά ριζοσπαστική, ας την πούμε έτσι, κίνηση δεν πέτυχε ποτέ αν δεν υπάρχει συνένεση από αυτούς που ενδιαφέρουν. Και επειδή συνένεση δεν μπορεί να υπάρξει απόρριτη ποτέ, θα πρέπει να γίνει συζήτηση. Αυτό είναι η αρχή μου. Το δεύτερο του είπα ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε από κανένα καταστηματάρχη ότι του ανήκει ο δημόσιος χώρος. Το τρίτο που του είπα είναι ότι θα πρέπει να μην κλείσω με το μαγαζί κανένας ανθρώπου, διότι εγώ δεσμεύομαι ένα να κλείσει. Εδώ το λέω, μπορεί να πάω σπίτι. Ένα μαγαζί να κλείσει. Σας παρακαλώ όταν μιλάω να πιστεύετε. Όπως σέβομαι εγώ, δεν ερώτησα κανένα έτσι. Από εκεί ξεκινάει όλα. Το σεβασμό ένας προς τον άλλον. Αν κλείσει, θα πάω σπίτι. Αν κλείσει το μαγαζί. Εντάξει, συζητάμε τώρα, συζητείτε με κάτι. Και το τέταρτο είναι ότι θα πρέπει να λειτουργήσουμε με μια ισονομία, ισοπολιτεία. Η προσωπική μου άποψη, γιατί λέω ευθασώς, είναι ότι οι πέντε περιοχές, οι έξι που ελέγχουμε, δεν είναι οι ίδιες. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση σε κάθε μια ξεχωριστή. Δεν μπορώ να βάλω εγώ τη Λίμνη μαζί με την Γητροπλατεία, ούτε την Γητροπλατεία μαζί με την Άμμο. Γι' αυτό και κάνουμε μια διαβούλευση, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Νομίζω, παιδιά, θα πρέπει να παρακολουθούμε, να παρατεθούμε όμως όλοι αυτό που είπε και ο Κώστας Κοκκινής, ο αντιδήμαρχος. Καταρχάς, από τον τόπο τον αγαπάω. Και ξανά είπα σε μια φίλη μου εδώ που παρεμπλήχεται κάποτε ότι εγώ δεν εισπράττω από πουθενά. Εγώ είμαι ιδιώτης γιατρός. Άμα δεν έχετε λεφτά, εσάς πεινάς κι εγώ. Έτσι. Το δεύτερο που πρέπει να παραδεχτούμε όμως είναι ότι αυτό το προϊόν φθήνει. Το ζήσαμε όλοι μας. Το τρίτο που πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν ενδιαφέρον από τότε. Έτσι. Και απαντώ στο φίλο μου, τον Γιάννη, το 18-30 δεν υπάρχει κανένα μέρος της Ελλάδας σήμερα. Και από το Φαγηράκι στην Ευρώπη το διώξανε ακόμα. Τα μαλλιά το διώξανε. Ας μην λέμε λοιπόν. Πρώτον. Δεύτερον, οι Βρετανοί τουρίστες, και τυχαίνει να είμαι και παντρεμένος με Αγγλία γυναίκα και στην Αγγλία πάω 10 φορές τον χρόνο, πέρασε η εποχή που γυρίζατε στο Heathrow και 62% εξ αυτών με επίσημα στοιχεία δεν είχαν λεφτά να πάνε σπίτι τους, γιατί την τελευταία βραδιά είχαν βιάσει τις έπρεπε τους σε ένα μπαρ. Η Αγγλία περνάει κρίση. Ο καθεξή μας πελάτης περνάει κρίση. Κάμανε Brexit προχθές οι άνθρωποι. Όλα αυτά πάντα λαμβάνουν υπόψη μας. Έτσι. Συγχρόνως δε, αν κατέβει σήμερα στο Gatwick ή στο Heathrow ή στο Stanford, μια εποχή έβλεπε πριν τον Άγιο Νικολάο. Τώρα δεν βλέπει. Τον Άγιο Νικολάο δεν τον βλέπει πουθενά. Εγώ δεν θα πω τίποτα άλλο. Απλά έχω και μια παρατήρηση πάλι επίσης ότι όταν φέρνουμε παραδείγματα, να είμαστε λίγο σωστοί. Νομίζω ότι ο Γιάννης που είναι και ίσως πιο κοντά από όλους τα σπίτια μας είναι δίπλα, φύγει από παιδιά, ξέφυγε λίγο. Γιατί θα τον ρωτήσω λοιπόν, γιατί πριν έρθω εδώ τα διάβασα, να μου πει πόσα ξενοδοχεία έχει η Σαντορίνη, πόσα η Μύκονος και πόσα από αυτά είναι full board. Προσφέρουμε φαγή. Θα εκπλαγεί. Αν θέλει να του τα δώσω, τα συζήτησα προθές με ένα γκουρού του τουρισμού, το Μανώλη Χρυσοτάκη. Δεν υπάρχουν σε αυτά τα μέρη. Είναι μια άλλη μορφή τουρισμού, τελείως ξεχωριστή. Η Δε Σαντορίνη είναι μία στον κόσμο. Η Μύκονος, γνωρίζω ότι είναι η Μύκονος.
Είναι ένα στέχη τη μόδα των λεφτάδων. Αυτή θα υπάρχει πάντα. Έτσι. Δεν είναι ένα χοινό θέατρο. Αλλά για τις ειδικά και για τη Σαντορίνη που είναι προσβάσιμη, ήταν λίγο άσχημο. Η Σαντορίνη έχει τον χρόνο 600 κρασιερόπια. Δεν έχει μόνιμου κατοίκου, α πούμε έτσι. Αυτά είχα να πω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που είδα εκεί, το δεύτερο, με οποιασδήποτε παρεμβάσει γίνονται, γιατί συμφωνώ και με την πρόταση του κ. Μαγράκη, έτσι. Βγαίνει ένα όμορφο πράγμα. Δηλαδή δεν μπορώ να συγκρίνω εγώ αυτό το καραγκιός μπερντέ που φαίνεται από την κορφή της Ελλήνης με αυτό που πάει να δημιουργήσει μια κοπελιά νέα και να κάτσουμε σε ένα τραπέζι μαζί να τα βρούμε. Και να πω ότι αυτό που παρουσιάστηκε δεν παρουσιάστηκε για να παρουσιάσουμε το χοντρό και το λιμό, υποτιμημένο και ξέρω το, αλλά για να καταλάβετε ότι αυτή η κατασκευή θα είναι ελαφριά, ότι θα υπάρχει βάθος πεδίου και θα υπάρχει η άνεση του χώρου, ο άλλος να δει όλο το τοπίο και όχι μόνο τις καρέκλες κλείνοντάς του τα πράγματα. Είπατε όλοι ότι λειτουργούν τα 3-4 τραπέζια, 5 μπροστά. Τα πίσω δεν χρειάζονται. Να τα ανοίξουμε. Να τα ανοίξουμε μόνο και μόνο για να αναπτύξει ο χώρος. Άρα μπαίνουν ζητήματα κυρίως και εκεί είναι η διαφορά μας. Το πώς θα αντιλαμβάνεται ο καθένας τη λειτουργία του χώρου. Κάποιοι οι επιχειρηματίες του λέει: το μόνο που λέει είναι να γεμίσω τραπέζι. Πάω το παραλιακό, να το γεμίσω τραπέζι. Τότε αν θέλετε υπάρχει παράνομο παρκάρισμα στην πλατεία, ή το ότι μπήκε μια τον ταξί ας πούμε στην πλατεία έτσι και έτσι ήθελα να δει επιχειρηματίες, κανένα δεν είναι μόνο. Τότε δεν είναι η διαδικασία. Και αν ακούσουμε το κάθε, την κάθε παραγωγική τάξη, θα πρέπει να κλείσουμε τα υπόλοιπα. Υποτίθεται ότι η Δημοτική Αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τους επιχειρηματίες και τους υπαλλήλους και όλους τους άλλους οι οποίοι υπάρχουν τη διαφορά. Η πόλη δεν μπορεί να είναι ένα απέραντο μαγαζί, ούτε, ούτε μια απέραντη πολυκατοικία που να μένουμε και να γίνουμε. Πρέπει να βρούμε τις χρυσές λύσεις ή τις χρυσή λύση σε αυτές τις υπόλοιπες. Έτσι, και επειδή ο πρόεδρος είπε ότι αν πράγματι κλείσει ένα μαγαζί, θα πάει στο σπίτι του. Αυτό ισχύει για μένα. Αλλά να πω κάτι. Εάν νόμιμα υπάρχει. Σας έχω εξηγήσει πολλές φορές, αλλά δεν θέλετε νομίζω να το καταλάβετε. Δεν έχετε αντιληφθεί το κίνδυνο που υπάρχει εάν οδηγηθούμε σε κατάσταση συσίου. Αν θέλετε, σας εξηγώ γιατί. Γιατί μάλλον κάποιοι δείχνουν να το ξεχνάνε. Στην Κυπροπλατεία δεν υπάρχει γραμμή αιγιαλού. Ο χώρος που είναι μπροστά στα μαγαζιά είναι δημόσιο κτήμα. Περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Σημαίνει ότι όσοι έχουν πρόσωπο στο δημόσιο κτήμα δεν έχουν δικαίωμα προτίμηση. Διότι το δημόσιο κτήμα διαχειρίζεται με διαφορετικούς κανόνες από τη γραμμή αιγιαλού. Και κάνουμε τα στραβά μάτια τόσο καιρό για να μην έχετε πρόβλημα. Βάζετε άδειε καταστημάτων για το μαγαζί που νοικιάζετε. Τις καρέκλες που έχετε απ' έξω που αυξάνει τον αριθμό. Με τις τουαλέτες, ποιος τις ελέγχει. Τις ελέγχει κανείς. Μπορεί να είναι δύο. Αυτές οι κουβέντες που κάνουν μπορεί να είναι ένα χρονόδιο. Αφορούν την ποιονότητα. Γιατί ξέρω ότι γίνεται μέχρι πριν δύο χρόνια και γαλλικό σύνολο. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα αυτά που δεν σας τα λέω για να σας τα κουνήσω και να σας δημιουργήσω ζητήματα. Δεν είναι αυτή η πρόταση. Απλά να καταλάβετε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά και πρέπει να δούμε με τον καλύτερο τρόπο πώς θα τα κλείσουμε, με ποιο τρόπο θα τα κλείσουμε για να μην κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή αύριο το πρωί ψήλωσε τις πέργολες. Ότι υπάρχει εντολή αυτή τη στιγμή στο εισαγγελέα για το ΣΥΣΥ. Ήρθε εντολή, κλείστε τους. Και παρακάλεσα να τραβηχτεί μέχρι το τέλος της σεζόν για να μην κλείσουν άνθρωποι τα μαγαζιά του τουλάχιστον μέχρι τις 10 το πρωί. Εδώ θα οδηγηθούν και εδώ υπάρχουν χιλιάδες ζητήματα. Σας τα ανέλησε, σας είπε ότι απαγορεύεται να υπάρχουν τέντες και πέρβολες στο δημόσιο χώρο. Παρά μόνο μέσα από τους ενιαίους σχεδιασμούς. Δεν σας τα λέμε για να σας φοβήσουμε. Αν υπάρξει όμως ένα ζήτημα, θα υποχρεωθώ να σας κρεμίσω το μαγαζί. Και τότε θα λέτε, ο ζευγός δεν ακούει. Δεν είναι έτσι. Προσπαθούμε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία να το προλάβουμε. Και δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε σύγκριση με την Χερσόνησο, με την Σαντορίνη, την Μύκονο, τη Λευκάδα. Το σημαντικό πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι ότι το κάθε μικροτοπίο είναι διαφορετικό από το άλλο. Αυτό μας δίνει το ισχυρό πλεονέκτημα. Το ότι στα ίδια τα κυκλαδονήσια, η Τίνος με την Σαντορίνη δεν είναι το ίδιο πράγμα, ούτε καν με την Άξο Εξίω. Και γι' αυτό είπαμε ότι προσπαθούμε να τηρήσουμε κατά το δυνατόν ενιαία λογική.
σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί να τηρηθεί ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και γι' αυτό, αν θέλετε, αν δεν αποφασιστεί και κυκλοφοριακά το πέταλο του λιμανιού και ο άμμος δεν πήγε σήμερα στο τραπέζι. Είναι σαφές ότι η καθιστική διάταξη έχει κεφάλαιο. Και ψηφίζουμε και αποφασίζουμε για τα κεφάλαια. Το ότι στην Ευρώπη δεν είναι αυθέτοιμη, το αν θέλετε, στα περιεχόμενα που σας έδειξε η κυρία Περουλίου, λέει κανονιστήλουντας, κανονιστήλουντας, ώστε κεφάλαιο άλλο, το οποίο όταν θα αποφασιστεί, το αντίστοιχο ισχύει και εδώ. Γίνει η πλατεία ένα-ένα, εάν δεν προλάβουμε, στόχος είναι όταν θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση και αυτές οι περιοχές, οι έξι περιοχές του Αγίου Νικολάου, να έχουν την τελική πρόταση που θα έχει εδώ. Εάν, αν θέλετε, μπήκε το ζήτημα βιαστικά ή πιεστικά, ή αν θέλετε, ξεκινήσαμε από την κοινή, είναι διότι φαίνεται, και αυτό δεν σας το είπα, το λέμε τώρα, ότι οι κατασκευές αυτές όλες θα γίνουν από το Δήμο και το Υπουργικό Ταμείο. Αντιλαμβανόμενοι ότι το να σας βάλουμε σε διαδικασία να ξυλωθείτε τώρα τέτοιες εποχές δεν είναι αυτό. Άρα η καθαίρεση και η κατασκευή θα γίνει από το Δήμο. Μας απασχολεί λοιπόν το είπα πριν, εφόσον ξεκινήσει, εφόσον δούμε ότι πράγματι έχουμε τη δυνατότητα, ξεκινώντας πολιτικά το λέω, τέλος του Οκτώβρη να τα παραδώσουμε τον Μάιο, είναι μεγάλο διάστημα και εγώ θεωρώ ότι παραπάνω από 2 μήνες δεν πρέπει να κάνουμε τις μετασκευές αυτές, διότι αλλιώς έχουμε δημιουργήσει ζήτημα. Εάν δεν ξεκαθαρίσει λοιπόν αυτή